θέεται με την Σύνοδο Κορυφής. Λοιπόν, πέσα καλησπέρα και πάλι. Η αποχώρηση του Γιαβούς από την Κυπριακή ΑΟΣ είναι μια κίνηση προς την ορθή κατεύθυνση, αν είναι αληθινή όμως. Αν είναι αληθινή. Τι εννοείς? Και είναι μόνο μια κίνηση, διότι στο έργο αυτό, αναφέρομαι δηλαδή στις τουρκικές παραβιάσεις εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, είμαστε πολλές φορές θεατές. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο. Λέγεται ότι συμβαίνει στο πλαίσιο μια συμφωνία της καγκελαρίου Μέρκελ με τον Ταγίπ Ερντογάν. Και λέγεται επίσης ότι για να δεχθεί ο κ. Αναστασιάδης να υποχωρήσει από το αίτημά του για τις κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, έλαβε αυτή τη διαβεβαίωση από την κυρία Μέρκελ ότι το Γιαβούς θα αποχωρήσει. Επαναλαμβάνω, μακάρι να είναι αλήθεια, Πέσα, αλλά πάντα υπάρχει το αλλά με την Τουρκία και τον Ερντογάν. Θα ομιλούμε για πραγματική αποκλιμάκωση εάν αποχωρήσει εντελώς και δεν επιστρέψει. Και δεύτερον, εάν αποχωρήσει και το Βαρπαρός μαζί με τα τουρκικά πολεμικά πλοία που έχουν περικυκλωμένη την Κύπρο. Αυτή η κατάσταση με την Τουρκία είναι πολύ σοβαρή για να υποβιβάζεται επειδή αποχωρεί το Γιαβούς αλλά παραμένει τον Βαρπαρός. Ας επαναλάβουμε λοιπόν ότι είναι μια κίνηση προς την ορθή κατεύθυνση. Για να υπάρχει πλήρης αποκλιμάκωση πρέπει να αποχωρήσει και τον Βαρπαρός. Και αν συμβεί αυτό, αν αποχωρήσουν πραγματικά και με αποδείξεις και τα δύο τουρκικά πλοία, τότε πραγματικά θα ομιλούμε για επιτυχία και της Λευκωσίας και της Αθήνας. Αυτά, Πέρσα. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε.